Άλλη μια υπέροχη σύνταξη έρχεσαι για μας. Ναι, ναι. Όλα θα καλύτερα. Ακούστε όλοι. Όλο αυτό το διάστημα άκουσα τη συναναστροφή της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού και διάβασα μεγάλο μέρος του Λόγου του Παντοδύναμου Θεού. Όσον αφορά την αλήθεια της Βίβλου, τη σχέση του Θεού και της Βίβλου και πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τη Βίβλο, καθώς και την αληθινή έννοια της πίστης στο Θεό, τη διαχείριση του σχεδίου του Θεού να σώσει την ανθρωπότητα, πώς θα βιώσουμε το έργο του Θεού, πώς θα αναζητήσουμε την αλήθεια και θα επιτύχουμε τη σωτηρία και την τελείωση και το σωστό τρόπο να κάνουμε πράξη την πίστη μας. Όλα αυτά ευτυχώς άρχισα να τα καταλαβαίνω. Αμήν. Αμήν. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Αυτό που εκφράζει ο Παντοδύναμος Θεός είναι η αλήθεια και είναι η φωνή του Θεού. Αμήν. Είναι ο λόγος του Αγίου Πνεύματος στις εκκλησίες. Αμήν. Πιστεύω ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι η επιστροφή του Κυρίου Ιησού. Αμήν. Αμήν. Ο Κύριος επέστρεψε. Ναι, ναι. Παρακαλώ, ηρεμήστε. Ησυχάστε, παρακαλώ. Θα σας εξηγήσω. Σήμερα κάλεσα κήρυκες της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού να μας μιλήσουν. Να μας βοηθήσουν να αναζητήσουμε την αλήθεια και να εξετάσουμε την αληθινή οδό για να ακούσουμε τη φωνή του Θεού, να οδηγηθούμε ενώπιον του θρόνου Του, να εξαγνιστούμε πριν από την κρίση του Χριστού και να επιτύχουμε τη σωτηρία. Ναι. Υποδεχτείτε τους. Αν έχετε ερωτήσεις, ρωτήστε οποιαδήποτε στιγμή. Θα συζητήσουμε και θα απαντήσουν στις ερωτήσεις σας. Εντάξει. Αδελφέ Καό, παρακαλώ. Αδελφοί μου, ευχαριστούμε όλοι τον Θεό που μας έδωσε αυτή την ευκαιρία να συγκεντρωθούμε και να συναναστραφούμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κάνετε ερωτήσεις οποιαδήποτε στιγμή. Ο λόγος του Παντοδύναμου Θεού μπορεί να λύσει όλα μας τα προβλήματα ανά πάσα στιγμή. Αμήν. Αδελφέ Γκάο, στην τελευταία μας συναναστροφή μάθαμε για την αληθινή σχέση ανάμεσα στη Βίβλο και στον Θεό. Η Βίβλος είναι η Βίβλος και ο Θεός είναι ο Θεός. Είναι πράγματα διαφορετικά και δεν μπορούν να θεωρηθούν το ίδιο. Δοξάζουμε τον Θεό. Πρέπει όλοι να θεωρούμε τον Θεό μεγάλο. Να τον λατρεύουμε, να τον υπακούμε, να τον φοβόμαστε. Δεν μπορούμε να τον αντικαταστήσουμε με τη Βίβλο. Σωστά. Ο άνθρωπος που έχει τυφλή πίστη στη Βίβλο βλέπει τη Βίβλο ως ίση με τον Θεό. Αυτό είναι βλασφημία προς τον Θεό. Ναι. Όμως, πολλοί άνθρωποι μπορεί να μπερδευτούν από αυτό. Δεδομένου ότι η Βίβλος είναι μια καταγραφή του Λόγου του Θεού και της μαρτυρίας του ανθρώπου, γιατί δεν μπορούμε να λάβουμε αιώνια ζωή από την ανάγνωση της Βίβλου? Η Βίβλος είναι μαρτυρία για το έργο του Θεού και ήταν ευεργετική για την ανθρωπότητα. Μέσα από την ανάγνωση της Βίβλου αναγνωρίζουμε το Θεό ως δημιουργό των πάντων. Ναι. Μαθαίνουμε την παντοδυναμία του Θεού και πόσο σπουδαίες είναι οι πράξεις Του. Αμήν. Αμήν. Αφού η Βίβλος περιέχει το Λόγο του Θεού, γιατί η οδός της αιώνιας ζωής δεν βρίσκεται στη Βίβλο? Έτσι ακριβώς. Δεν έχουμε ακόμη καταλάβει αυτή την πτυχή. Αδελφέ Γκάο, μίλησε μας γι' αυτό, σε παρακαλώ. Μίλησε μας. Βλέποντας ότι η Βίβλος είναι τόσο σημαντική για τον άνθρωπο, γιατί δεν έχει την οδό της αιώνιας ζωής? Λέτε ότι η Βίβλος δεν μπορεί να δώσει αιώνια ζωή. Γιατί λοιπόν έχω κάποιες αμφιβολίες? Παρακαλώ, συζητήστε αυτό μαζί μου. Ξέρετε, κι εγώ αναρωτιέμαι γι' αυτό, παρακαλώ, εξηγήστε μας. Αδελφοί και αδελφές, με τη Βίβλο μαθαίνουμε ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός όλων των πραγμάτων. Μας επιτρέπει να δούμε τις θαυμαστές πράξεις Του. Επειδή η Βίβλος είναι μία μαρτυρία του έργου του Θεού σε περασμένους καιρούς. Είναι μία καταγραφή του Λόγου και του έργου Του και η μαρτυρία του ανθρώπου για τις δύο πρώτες εποχές. Mm-hmm. Συνεπώς, όπως καταλαβαίνετε, η Βίβλος είναι σημαντική για την πίστη μας. Ναι. Είναι αλήθεια. Αν δεν ήταν η Βίβλος, πώς θα γνώριζε ο άνθρωπος το Λόγο του Κυρίου? Πώς αλλιώς θα μπορούσε να ξέρει ο άνθρωπος το έργο του Θεού για να αρχίσει να αναπτύσσει την αληθινή του πίστη? Ναι. Αν δεν διαβάσουμε τη Βίβλο, πώς αλλιώς θα βρούμε τη μαρτυρία όλων των Αγίων που υπάκουαν στον Θεό σε όλες τις εποχές? Έτσι, η ανάγνωση της Βίβλου είναι απαραίτητη για την άσκηση της πίστης
Και όλοι οι πιστοί του Κυρίου πρέπει να τη διαβάσουν. Θα μπορούσατε να πείτε, αυτός που απομακρύνεται από τη βίβλο δεν πιστεύει στον Κύριο. Ναι, σωστά. Οι Άγιοι σε όλες τις εποχές επιβεβαιώνουν αυτό το γεγονός. Κανείς δεν αρνείται την αξία της βίβλου όταν πρόκειται για την άσκηση της πίστης. Έτσι λοιπόν, οι Άγιοι όλων των εποχών συμφώνησαν ότι η βίβλος είναι πολύ σημαντική και πρέπει να αναγνωστεί. Κάποιοι θα έλεγαν ότι η ανάγνωση της βίβλου και η προσευχή είναι ουσιώδη, όπως τα δυο μας πόδια. Και τα δύο χρειάζονται. Ο Κύριος Ιησούς είπε, «Ερευνάτε τας γραφάς, διότι εσείς νομίζετε ότι εν αυτές έχετε ζωήν αιώνιον, και εκείνα είναι εμαρτυρούσε περί εμού. Πλην δεν θέλετε να έλθετε προς εμέ, δια να έχετε ζωήν». Ναι. Λοιπόν, κάποιοι άνθρωποι έχουν μπερδευτεί. Νομίζουν ότι επειδή η βίβλος περιέχει το Λόγο του Θεού και τη μαρτυρία του ανθρώπου, η ανάγνωση της βίβλου πρέπει να δώσει στον άνθρωπο την αιώνια ζωή. Σωστά. Βέβαια. Τότε, γιατί ο Κύριος Ιησούς είπε ότι η αιώνια ζωή δεν είναι στη βίβλο? Ναι. Ναι, τι σημαίνει αυτό? Την πραγματικότητα δεν είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβουμε. Εφόσον καταλαβαίνουμε την πραγματική ιστορία του έργου του Θεού στην εποχή του νόμου και στην εποχή της χάριτος. Και αυτό που πέτυχαν, θα καταλάβουμε γιατί δεν μπορούμε να λάβουμε αιώνια ζωή μέσω της βίβλου. Πρώτα, ας δούμε την εποχή του νόμου. Αυτή την εποχή ο Ιεχωβάς εξέδωσε νόμους και εντολές για να τα ακολουθήσει ο άνθρωπος. Τα λόγια ήταν ένας οδηγός για την ανθρωπότητα που μόλις είχε γεννηθεί. Αυτά τα λόγια δεν συνεπάγονταν την αλλαγή στη διάθεση της ζωής του ανθρώπου. Έτσι ο Θεός, κατά τη διάρκεια της εποχής του νόμου, ήθελε να κάνει τους ανθρώπους να ακολουθήσουν και να συμμορφωθούν με τους νόμους και τις εντολές. Σωστά. Αν και αυτά τα λόγια ήταν αλήθεια, αντιπροσωπεύουν την πολύ στοιχειώδη αλήθεια. Κατά τη διάρκεια της εποχής της χάριτος, ο λόγος και το έργο του Κυρίου Ιησού εστίασαν περισσότερο στη λύτρωση. Τα λόγια του αφορούσαν τη λύτρωση και δίδαξαν τους ανθρώπους ότι πρέπει να ομολογούν τις αμαρτίες τους και να μετανοούν και να απέχουν από πράξεις του κακού. Και δίδαξαν πώς να προσεύχονται. Και είπε ότι οι άνθρωποι πρέπει να αγαπούν τον Κύριο με όλη την καρδιά και την ψυχή τους, να αγαπούν τον πλησίον τους όπως τον εαυτό τους, να είναι ανεκτικοί και υπομονετικοί και να συγχωρούν τους άλλους 70 φορές, 7 φορές και ούτω καθεξής. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στην οδό της μετάνοιας. Έτσι λοιπόν, με την ανάγνωση της βίβλου, καταλαβαίνουμε το έργο του Θεού στην εποχή του νόμου και στην εποχή της χάριτος. Μαθαίνουμε ότι όλα τα πράγματα δημιουργήθηκαν από το Θεό και μαθαίνουμε πώς να ζούμε στη γη και πώς να λατρεύουμε το Θεό. Γνωρίζουμε τι είναι αμαρτία, ποιοι είναι ευλογημένοι από το Θεό και ποιοι είναι καταραμένοι από το Θεό. Μάθαμε πώς να ομολογούμε τις αμαρτίες μας και να μετανοούμε. Μαθαίνουμε την ταπεινοφροσύνη, την ανεκτικότητα και τη συγχώρεση και πώς να σηκώσουμε τον σταυρό και να ακολουθήσουμε τον Κύριο. Μαθαίνουμε για το απεριόριστο έλεος και τη συμπόνια του Κυρίου Ιησού. Αμήν. Και μαθαίνουμε ότι μόνον ερχόμενοι ενώπιον του Κυρίου Ιησού με πίστη θα απολαύσουμε την απέραντη χάρη του και την αλήθεια. Αμήν. Ο λόγος και το έργο του Θεού στην εποχή του νόμου και στην εποχή της χάριτος, όπως είναι γραμμένα στη βίβλο, ήταν η αλήθεια που εκφράστηκε από το Θεό σύμφωνα με τη διαχείριση του σχεδίου του και τις ανάγκες της ανθρωπότητας εκείνη την εποχή. Αυτές οι αλήθειες έκαναν τον άνθρωπο να υιοθετήσει κάποιες καλές συμπεριφορές. Αλλά δεν μπόρεσαν να λύσουν τη ρίζα της αμαρτίας, να αλλάξουν τη φύση της ζωής του ανθρώπου. Ούτε επέτρεψαν στην ανθρωπότητα να επιτύχει τον εξαγνισμό, τη σωτηρία και την τελείωση. Έτσι τα λόγια που είπε ο Κύριος Ιησούς σε αυτή την εποχή μπορούν μόνο να ονομαστούν ως η οδός της μετάνοιας, όχι η οδός της αιώνιας ζωής. Αμήν. Ο Κύριος Ιησούς μας έδωσε την οδό της μετάνοιας, όχι την οδό της αιώνιας ζωής. Τώρα βγαίνει νόημα. Τότε, ποια είναι η οδός της αιώνιας ζωής? Αυτό το σημείο δεν είναι ξεκάθαρο. Αδελφοί και αδελφές, ποια είναι η οδός της αιώνιας ζωής? Η οδός της αιώνιας ζωής είναι η οδός της αλήθειας που επιτρέπει στον άνθρωπο να ζήσει για πάντα. Η οδός που επιτρέπει στον άνθρωπο να αποβάλει τις δεσμεύσεις της αμαρτωλής του φύσης, να αλλάξει τη διάθεσή του και να κερδίσει την αλήθεια. Την αλήθεια ως ζωή. Να απαλλαγεί από την επιρροή του σατανά και να γίνει συμβατός με τον Χριστό. Επιτρέπει στον άνθρωπο να γνωρίσει, να επακούει και να φοβάται το Θεό.
έτσι ώστε να μην αμαρτάνει πια ποτέ, ούτε να αντιτάσσεται, ούτε να προδίδει το Θεό. Μόνο με αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να ονομαστεί η οδός της αιώνιας ζωής. Αμήν. Ο άνθρωπος πεθαίνει ως αποτέλεσμα της αμαρτίας. Αν ο άνθρωπος καταφέρει την αλήθεια ως ζωή και λύσει την αμαρτία του, τότε βέβαια ο Θεός θα τον ευλογήσει με αιώνια ζωή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Συνεπώς, μόνο αν λάβουμε τη σωτηρία των εσχάτων ημερών, μπορούμε να απολαύσουμε την οδό της αιώνιας ζωής που μας δίνει ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Επιτέλους, καταλαβαίνω γιατί η οδός της αιώνιας ζωής δεν είναι στη Βίβλο. Η Βίβλος καταγράφει μόνο το λόγο και το έργο του Θεού στην εποχή του νόμου και στην εποχή της χάριτος. Δεν είναι η οδός της αιώνιας ζωής που εξέφρασε ο Θεός στις έσχατες ημέρες. Ναι, έχεις δίκιο. Χωρίς τη σημερινή συζήτηση, ίσως να μην το καταλαβαίναμε ποτέ. Mm-hmm. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η συζήτηση ήταν ξεκάθαρη σήμερα. Ευχαριστώ τον Κύριο. Αυτή η συζήτηση με βοήθησε πολύ. Η Βίβλος είναι απλώς ένα αρχείο των δύο πρώτων σταδίων του έργου του Θεού. Οπότε, αν διαβάσουμε μόνο τη Βίβλο, δεν μπορούμε να κερδίσουμε την αιώνια ζωή. Ναι. Η Βίβλος δεν μπορεί να δώσει αιώνια ζωή. Δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό. Ναι, ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως πιστεύοντας και ακολουθώντας τον Κύριο, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Σωστά. Ο λόγος του Κυρίου το επιβεβαιώνει αυτό. Σωστά. Είπε προς αυτήν ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ και αν αποθάνει θέλει ζήσει και πας ως τη ζει. Και πιστεύει εις εμέ δεν θέλει αποθάνει στον αιώνα. Πιστεύεις του. Ως της όμως ποιή εκ του ύδατος το οποίον εγώ θέλει δώσει εις αυτόν δεν θέλει διψήσει στον αιώνα. Αλλά το ύδωρ το οποίον θέλει δώσει εις αυτόν θέλει γίνει εν αυτό πηγή ύδατος αναβλίζοντος η ζωή αιώνιων. Αυτό το εδάφιο είναι η υπόσχεση του Κυρίου Ιησού. Ο Κύριος Ιησούς μπορεί να δώσει αιώνια ζωή. Η οδός του είναι η οδός της αιώνιας ζωής. Αμήν. Όμως, λέτε ότι ο Χριστός των εσχάτων ημερών μας φέρνει την οδό της αιώνιας ζωής. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αμήν. Πιστεύουμε στον Κύριο Ιησού. Ναι. Γιατί δεν αρκεί αυτό για να κερδίσουμε την οδό της αιώνιας ζωής. Σωστά. Γιατί δεν μπορούμε να κερδίσουμε την οδό της αιώνιας ζωής. Αδελφέ μου. Γιατί δεν μπορούμε. Σε παρακαλώ, μίλησέ μας για αυτό το θέμα. Μίλησέ μας, σε παρακαλούμε. Ναι. Έχει δίκιο. Ο Κύριος Ιησούς είναι Υιός ανθρώπου. Αυτός δεν είναι ο Χριστός. Η Βίβλος λέει: Ως της πιστεύει στον Υιόν έχει ζωή αιώνιον. Ως της όμως απειθεί στον Υιόν δεν θέλει δει ζωή, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού. Αμήν. Δεν είχε ο Κύριος Ιησούς την οδό της αιώνιας ζωής. Πιστεύοντας τον Κύριο Ιησού, τότε πρέπει και εμείς να έχουμε την οδό της αιώνιας ζωής. Δηλαδή πρέπει και εμείς να δεχτούμε το λόγο και το έργο του Χριστού των εσχάτων ημερών. Δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό. Θα ήθελα να μάθω περισσότερα. Θέλουμε να μάθουμε περισσότερα. Μίλησε μας, παρακαλούμε. Σωστά. Ακούστε όλοι. Ο Κύριος Ιησούς είναι ο Θεός που έγινε σάρκα. Είναι η εμφάνιση του Θεού. Ο Κύριος Ιησούς είπε «Και πας ως τη ζει και πιστεύει σε με, δεν θέλει αποθάνει στον αιών. Το ίδωρ το οποίον θέλω δώσει σε αυτόν θέλει γίνει εν αυτό πηγή ύδατος αναβλίζοντος η ζωή αιώνιον». Η Βίβλος λέει «Ως της πιστεύει στον αιών έχει ζωή αιώνιον». Όλα αυτά τα λόγια είναι αλήθεια, είναι γεγονός. Ο Κύριος Ιησούς είναι ο Θεός που έγινε σάρκα. Έχει την ουσία και την ταυτότητα του Θεού. Αυτός ο ίδιος είναι η οδός της αιώνιας ζωής. Αμήν. Ό,τι λέει και κάνει είναι η εκδήλωση της ζωής του Θεού. Ό,τι εκφράζει είναι αλήθεια και ό,τι είναι ο Θεός. Αμήν. Άρα ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς είναι η αιώνια ζωή και μπορεί να δώσει την οδό της αιώνιας ζωής. Αμήν. Μπορεί να αναστήσει τους νεκρούς. Πιστεύοντας τον Κύριο Ιησού, τον έναν αληθινό Θεό, μπορούμε να λάβουμε αιώνια ζωή. Αυτό είναι γνωστό γεγονός. Αμήν. Υπάρχει απόδειξη στην Ανάσταση του Λαζάρου. Απόδειξη ότι ο Κύριος Ιησούς μπορεί να μας δώσει την αιώνια ζωή. Έχει αυτή την εξουσία. Τότε, γιατί ο Κύριος Ιησούς δεν μας έδωσε την οδό της αιώνιας ζωής στην εποχή της χάριτος? Ναι, γιατί δεν μας την έδωσε? Διότι ο Κύριος Ιησούς καρφώθηκε στο Σταυρό για να λυτρώσει την ανθρωπότητα, όχι για το έργο του εξαγνισμού και της σωτηρίας των εσχάτων ημερών. Το έργο της λύτρωσης του Κυρίου Ιησού συγχώρησε μόνο τις αμαρτίες του ανθρώπου, αλλά δεν απάλλαξε τον άνθρωπο από τη σατανική του φύση και διάθεση. Ναι, με την πίστη συγχωρεθήκαμε για τις αμαρτίες μας
αλλά η σατανική μας φύση δεν εξαγνίστηκε ποτέ. Ακόμα αμαρτάνουμε παρά τους εαυτούς μας και προδίδουμε το Θεό. Δεν είναι αλήθεια αυτό? Ναι, πράγματι. Έχοντας πει αυτό, ας είμαστε σαφείς σε κάτι. Το έργο του Κυρίου Ιησού κατά τη διάρκεια της εποχής της Χάριτος άνοιξε το δρόμο για την κρίση των ασχάτων ημερών. Έτσι ώστε, αφού ο Κύριος Ιησούς ολοκλήρωσε το έργο της λύτρωσης, υποσχέθηκε ότι θα έρθει και πάλι. Ο Κύριος Ιησούς είπε, «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς». Δεν δίνεστε όμως τώρα να βαστάζετε αυτά. Όταν δε έρθει εκείνος το πνεύμα της αλήθειας, θέλει να σας οδηγήσει εις πάσα την αλήθεια. Διότι δεν θέλει να λύσει αυτού, αλλά όσα ανακούσει θέλει να λύσει. Και θέλει να σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Αμήν. Από τα λόγια του Κυρίου Ιησού μπορούμε να δούμε ότι μόνο όταν ο Κύριος έρθει και πάλι θα εκφράσει όλη την αλήθεια που σώζει τον άνθρωπο. Λέει, όταν δε έλθει εκείνος το πνεύμα της αληθείας οδηγήσει ημάς εν τη αληθεία πάση. Αυτές οι αλήθειες είναι ακριβώς οι αλήθειες που εκφράζει ο παντοδύναμος Θεός των ασχάτων ημερών στον εξαγνισμό και τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Αμήν. Αυτά είναι τα λόγια που λέει το Άγιο Πνεύμα στις Εκκλησίες. Είναι επίσης η οδός της αιώνιας ζωής που δίνει ο Θεός των ασχάτων ημερών στην ανθρωπότητα. Αμήν. Γι' αυτό οι πιστοί του Κυρίου δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν αιώνια ζωή στην εποχή της Χάριτος. Αμήν. Κατάλαβα. Μόνο ο Κύριος Ιησούς που θα επιστρέψει μπορεί να δώσει την οδό της αιώνιας ζωής. Αυτή η συζήτηση το ξεκαθάρισε. Αμήν. Ναι. Ευχαριστούμε το Θεό. Ο Κύριος Ιησούς είπε, «Και πας ώστι ζει και πιστεύει σε με, δε θέλει αποθάνει στον αιώνα». Και η Βίβλος επίσης λέει, «Ώστις πιστεύει στον Υιόν, έχει ζωή αιώνιον». Όμως ο Κύριος το είπε αυτό για να δηλώσει την εμφάνιση του Θεού και μόνο αυτός μπορεί να δώσει την αιώνια ζωή στον άνθρωπο. Ο Κύριος Ιησούς υποσχέθηκε σε όσους πιστεύουν σε Αυτόν ότι δεν θα πεθάνουν ποτέ. Είναι μαρτυρία της εξουσίας του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός είναι η οδός της αιώνιας ζωής. Αυτός θα μας δώσει την αιώνια ζωή. Αμήν. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος λαμβάνει αιώνια ζωή μόνο με την αποδοχή του έργου του Κυρίου. Πιστεύω ότι όλοι το καταλαβαίνουν αυτό. Όμως δυστυχώς, πολλοί πιστοί θεωρούν ότι αφού συγχωρούνται οι αμαρτίες τους, θα εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Τεκμηριώνεται αυτό. Βρίσκεται στο Λόγο του Θεού? Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Σωστά. Ο Κύριος Ιησούς δεν είπε ποτέ κάτι τέτοιο. Γιατί δεν το σκεφτόμαστε λίγο? Φανταζόμαστε ότι εφόσον συγχωρούνται οι αμαρτίες μας, μπορούμε να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά γιατί ο Κύριος Ιησούς προφήτευσε ότι θα έρθει πάλι? Ναι. Σωστά. Και γιατί είπε στους μαθητές του τόσες πολλές προφητείες, τόσες πολλές παραβολές? Αυτά, αδελφοί μου, είναι πράγματα που θα πραγματοποιήσει όταν επιστρέψει. Πώς γίνεται να πιστεύουμε χρόνια στον Κύριο και ακόμα να μην το ξέρουμε αυτό? Ναι, χρειαζόμαστε αυτή τη συναναστροφή για να το καταλάβουμε. Αν ο άνθρωπος αποδέχεται τον Κύριο, σίγουρα, αλλά όχι την επιστροφή του, είναι ένα θέμα. Δεν είναι προδοσία του Κυρίου αυτό? Πράγματι. Γι' αυτό ο Κύριος Ιησούς είπε, «Δεν θέλει εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών, πάσο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλά ο πράτων το θέλημα του Πατρός μου, του εν της ουρανής». Πολλοί θέλουσιν υπήν προς εμέ εν εκείνη την ημέρα. Αμήν. Κύριε, Κύριε, δεν προεφητεύσαμεν εν το ονόματί σου. Και εν το ονόματί σου εξεβάλλομεν δαιμόνια. Και εν το ονόματί σου εκάμωμεν θαύματα πολλά. Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα. Φεύγετε από εμού οι εργαζόμενοι την ανομία. Αμήν. Και τώρα τα λόγια του Κυρίου αποδείχθηκαν απολύτως αληθινά. Αν δέχεστε τον Κύριο Ιησού, αλλά δεν δέχεστε την επιστροφή του, πιστεύετε πραγματικά στον Υιό? Όχι, δεν πιστεύουμε. Αυτή είναι προδοσία του Κυρίου. Αυτοί που πιστεύουν αληθινά στον Υιό αναφέρονται σε αυτούς που όχι μόνο πιστεύουν στον Κύριο, αλλά αποδέχονται την επιστροφή του, ακολουθώντας τον Χριστό μέχρι τέλους. Αμήν. Μόνο αυτοί μπορούν να κερδίσουν την αιώνια ζωή. Αμήν. Αμήν. Όσοι πιστεύουν στον Κύριο Αμήν. Ιησού, αλλά απορρίπτουν τον παντοδύναμο Θεό, είναι άνθρωποι που προδίδουν τον Κύριο Ιησού. Πιστεύουν στον Κύριο, αλλά επειδή δεν ακολουθούν τον Θεό μέχρι τέλους, η πίστη τους δεν έχει αποτέλεσμα και θα αποτύχουν. Ναι.
Ο Κύριος Ιησούς δήλωσε σαφώς ότι κάνουν κακό, επειδή αναγνωρίζουν μόνο το όνομά Του, αλλά δεν δέχονται την επιστροφή Του. Μας είπε, «Ποτέ δεν σας εγνώρισα. Φεύγετε από εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν». Αμήν. Αυτοί οι άνθρωποι που καταδικάστηκαν και εκδιώχθηκαν από τον Κύριο, αυτοί που πιστεύουν σε Αυτόν μόνο κατ' όνομα, μπορούν να κερδίσουν την αιώνια ζωή? Όχι, αυτό είναι αδύνατο. Ναι, είναι γνωστό ότι δεν θα κερδίσουν τίποτα. Θα πάνε στην κόλαση και θα υποφέρουν. Ναι. Αυτή είναι απόδειξη της δικαιοσύνης του Θεού, της Άγιας διάθεσής Του. Δεν πιστεύετε ότι ισχύει αυτό? Ναι, σωστά. Ναι. Ασφαλώς, ναι. Πρέπει να γίνουμε σοφές παρθένες. Ο αδελφός Γκάο έχει δίκιο. Ο Κύριος είπε, και πάσος τη ζει, και πιστεύει σε με, δεν θέλει να αποθάνει στον αιώνα. Πάντα θεωρούσα ότι η πίστη στον Κύριο Ιησού μας δίνει την αιώνια ζωή. Όμως έπειτα από αυτή τη συναναστροφή, καταλαβαίνω καλύτερα. Αμήν. Ευχαριστούμε το Θεό. Όχι μόνο πρέπει να πιστεύουμε σε Αυτόν, πρέπει επίσης να δεχτούμε την επιστροφή Του. Τότε θα έχουμε αιώνια ζωή. Αμήν. 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 Τώρα καταλαβαίνω πόσο σημαντικό είναι να δεχτούμε το έργο του Κύριου Ιησού που επέστρεψε. Σωστά. Ναι. Δεν πρέπει να χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Σωστά. Ναι, ναι, δεν πρέπει. Σωστά. Ναι. Αδελφοί και αδελφές, όλοι γνωρίζουμε αυτό το γεγονός. Παρότι ο άνθρωπος δέχτηκε τη λύτρωση του Κυρίου και οι αμαρτίες του συγχωρέθηκαν και του δόθηκε το δικαίωμα να προσεύχεται στο Θεό και να λαμβάνει τη χάρη και τις ευλογίες Του, δεν μπορούμε να το αρνηθούμε ότι ο άνθρωπος εξακολουθεί να ελέγχεται από την αμαρτωλή του φύση. Σωστά. Και δεν είναι ικανός να κάνει πράξη το λόγο του Κυρίου, να υπακούει και να φοβάται το Θεό. Συχνά ο άνθρωπος λέει ψέματα και εξαπατά το Θεό. Επιδιώκει φήμη και τύχη, ποθεί τον πλούτο και ακολουθεί κοσμικές τάσεις. Ιδίως όταν το έργο του Θεού δεν είναι σύμφωνο με τις ιδέες του ανθρώπου. Η ανθρωπότητα κατηγορεί, αντιστέκεται, κρίνει τον Θεό. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν ούτε να μετανοήσουν πραγματικά. Οπότε μπορούν να λάβουν την έγκριση του Κυρίου. Με τίποτα. Συμφωνώ. Πώς μπορούν να έχουν την έγκριση του Κυρίου αν δεν μετανοήσουν? Παρότι πολλοί μπορούν να δηλώσουν την πίστη τους και να γίνουν μάρτυρες για τον Κύριο. Και όλοι έχουν μετανοήσει πραγματικά, με κάθε ειλικρίνεια. Έχουν εξαγνιστεί ώστε να αποκτήσουν αγιότητα? Όχι, όχι, με δεν τίποτα. Έχουν εξαγνιστεί. Γνωρίζουν πραγματικά τον Κύριο? Όχι. Όχι. Έχουν απαλλαγεί από την επιρροή του Σατανά και τους έχει κερδίσει ο Θεός? Όχι, όχι, δεν έχει γίνει αυτό. Σωστά. Δεν έχουν απαλλαγεί. Όχι, όχι. Αυτό είναι γνωστό γεγονός. Αυτό αποδεικνύει ότι το έργο του Κυρίου Ιησού στην εποχή της Χάριτος ήταν η λύτρωση, όχι η σωτηρία και η τελείωση των εσχάτων ημερών. Ο λόγος του Κυρίου Ιησού στην εποχή της Χάριτος ήταν η οδός της μετανοίας, όχι της αιώνιας ζωής. Αμήν. Γι' αυτό ο Κύριος Ιησούς είπε ότι θα ξανάρθει. Αμήν. Ο Κύριος Ιησούς που επέστρεψε θα εκφράσει την αλήθεια και θα δώσει στον άνθρωπο την οδό της αιώνιας ζωής. Αμήν. Έτσι θα μπορέσουν να ξεφύγουν από την επιρροή του Σατανά και θα κερδίσουν την αλήθεια ως ζωή και θα γίνουν άνθρωποι που γνωρίζουν το Θεό, υπακούν στο Θεό και είναι συμβατοί μαζί Του, έτσι ώστε να εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν. Με βάση τη λύτρωση του Κυρίου Ιησού, ο παντοδύναμος Θεός ξεκίνησε το έργο της κρίσης αρχίζοντας από τον οίκο του Θεού και εξέφρασε όλες τις αλήθειες για να εξαγνήσει και να σώσει την ανθρωπότητα. Αμήν. Αποκάλυψε τη δικαιοσύνη, το μεγαλείο και την απρόσβληπτη διάθεσή Του. Αμήν. 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 Έκρινε και εξέθεσε τη διαφθορά του ανθρώπου από τον Σατανά. Έβγαλε τις ρίζες της επαναστατικότητας του ανθρώπου και είπε στον άνθρωπο όλες τις προθέσεις και τις απαιτήσεις του Θεού. Επίσης είπε στην ανθρωπότητα όλες τις αλήθειες που χρειαζόμαστε για να επιτύχουμε τη σωτηρία. Συμπεριλαμβανομένης της αληθινής ιστορίας και την ουσία των τριών σταδίων του έργου του Θεού και τη σχέση των τριών σταδίων, τη διαφορά ανάμεσα στο έργο του Θεού και το έργο του ανθρώπου, την αλήθεια της Βίβλου, το μυστήριο της κρίσης των εσχάτων ημερών, την αρπαγή των σοφών παρθένων για την τελείωση των ανθρώπων σε νικητές πριν από τις καταστροφές. Και η ενσάρκωση του Θεού είναι αυτό που πρέπει να πιστεύουμε, να υπακούμε και να αγαπάμε το Θεό. Πώς να σεβόμαστε το Θεό και να αποφεύγουμε το κακό, να είμαστε συμβατοί με τον Χριστό. Πώς να ζούμε μια ουσιαστική ζωή και ούτω καθεξής. Αυτές οι αλήθειες είναι η οδός της αιώνιας ζωής και δόθηκαν στην ανθρωπότητα από το Θεό κατά τις έσχατες ημέρες. Οι αλήθειες από τον παντοδύναμο Θεό είναι η οδός της αιώνιας ζωής.
Μες στη θρησκεία αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε ποτέ να επιτύχουμε. Οπότε λοιπόν, αν θέλουμε να επιτύχουμε την αλήθεια και τη ζωή, τη σωτηρία και επίσης την τελείωση, τότε πρέπει να δεχτούμε και να υπακούμε στο λόγο και στο έργο του παντοδύναμου Θεού. Αμήν. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να επιτύχουμε Αμήν. Αλήθεια και ζωή. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ας δούμε το λόγο Αμήν. Του παντοδύναμου Θεού. Αμήν. Αμήν. Μπορούμε να έχουμε ένα βιβλίο με το λόγο του Βεβαίως. Θεού. Ωραία. Ο λόγος του παντοδύναμου. Αδελφέ Τσεν, μπορείς να τα μοιράσεις αυτά. Φυσικά. Και σε μένα ένα φυλάδιο, παρακαλώ. Και άλλο ένα για τη δική μου ζωή. Ευχαριστώ. Λόγος του παντοδύναμου Θεού. Παρακαλώ, πηγαίνετε στη σελίδα 1459. Ναι, ναι. Ο παντοδύναμος Θεός λέει: «Ο Θεός ο ίδιος είναι η ζωή και η αλήθεια. Και η ζωή του και η αλήθεια συνυπάρχουν. Εκείνοι που είναι ανίκανοι να κερδίσουν την αλήθεια δεν θα μπορέσουν ποτέ να κερδίσουν τη ζωή. Χωρίς την καθοδήγηση, την υποστήριξη και την παροχή της αλήθειας, το μόνο που θα κερδίσεις είναι λέξεις, δόγματα και επιπλέον το θάνατο. Η ζωή του Θεού είναι πανταχού παρούσα και η αλήθεια του και η ζωή συνυπάρχουν. Εάν δεν μπορέσεις να βρεις την πηγή της αλήθειας, τότε δεν θα κερδίσεις την τροφή της ζωής. Εάν δεν μπορέσεις να κερδίσεις την παροχή της ζωής, τότε σίγουρα δεν θα έχεις την αλήθεια. Και έτσι εκτός από φαντασιώσεις και συλλήψεις, το σύνολο του σώματός σου δεν θα είναι τίποτα άλλο παρά σάρκα, η βρωμερή σου σάρκα. Να ξέρεις ότι οι λέξεις στα βιβλία δεν συνιστούν ζωή. Τα ντοκουμέντα της ιστορίας δεν μπορούν να θεωρηθούν ως η αλήθεια. Και τα δόγματα του παρελθόντος δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως περιγραφή των σημερινών λόγων του Θεού. Μόνο αυτά που εκφράζει ο Θεός όταν έρχεται στη γη και ζει ανάμεσα στους ανθρώπους είναι η αλήθεια. Η ζωή, το θέλημά του και ο τρόπος που εκείνος δουλεύει σήμερα. Αν εφαρμόσεις τα καταγεγραμμένα λόγια του Θεού που υπόθηκαν τα παλιά χρόνια στη σημερινή εποχή, τότε είσαι ένας αρχαιολόγος. Και ο καλύτερος τρόπος για να σε περιγράψει κανείς είναι ότι είσαι ένας ειδικός της ιστορικής κληρονομιάς. Και αυτό γιατί πάντα πιστεύεις σε ίχνη του έργου που επιτέλεσε ο Θεός σε περασμένους καιρούς. Πιστεύεις μόνο στη σκιά του Θεού που απέμεινε από τα έργα του Θεού που έκανε στους ανθρώπους στο παρελθόν. Και πιστεύεις μόνο στην οδό που έδωσε ο Θεός στους πιστούς του τα παλιά τα χρόνια. Δεν πιστεύεις στο σκοπό του έργου του Θεού σήμερα. Δεν πιστεύεις στη δοξασμένη έκφραση του Θεού σήμερα. Και δεν πιστεύεις στην οδό της αλήθειας που εκφράζεται επί του παρόντος από το Θεό. Κι έτσι εναντήρητα είσαι ένας εθεροβάμων. Εντελώς αποκομμένος από την πραγματικότητα. Εάν τώρα είσαι ακόμη κολλημένος σε λέξεις που αδυνατούν να φέρουν τη ζωή στον άνθρωπο, τότε είσαι ένα ανέλπιδο κομμάτι νεκρού ξύλου. Γιατί είσαι υπερβολικά συντηρητικός, υπερβολικά ανυπότακτος, υπερβολικά παράλογος. Αμήν. Αμήν. Πηγαίνετε στη σελίδα 1460. Ο Χριστός των εσχάτων ημερών φέρνει τη ζωή και φέρνει τη διαρκή και αέναη οδό για την αλήθεια. Αυτή η αλήθεια είναι το μονοπάτι που πρέπει να διαβεί ο άνθρωπος για την απόκτηση της ζωής και ο μόνος δρόμος για να γνωρίσει τον Θεό και να λάβει την έγκρισή Του. Εάν δεν αναζητήσεις την οδό της ζωής που προσφέρει ο Χριστός των εσχάτων ημερών, τότε δεν θα έχεις ποτέ την έγκριση του Ιησού και δεν θα σου επιτραπεί ποτέ να διαβείς την πόρτα της Βασιλείας των Ουρανών, γιατί είσαι μια μαριονέτα και δεσμότης της ιστορίας. Εκείνοι που εξουσιάζονται από κανονισμούς, λέξεις και είναι εγκλωβισμένοι στην ιστορία, δεν θα μπορέσουν ποτέ να κερδίσουν τη ζωή και δεν θα μπορέσουν ποτέ να κερδίσουν την αέναη οδό της ζωής. Και αυτό γιατί το μόνο που έχουν είναι θολό νερό που λιμνάζει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Και όχι το νερό της ζωής που αναβλύζει από το θρόνο. Αυτοί που δεν αποκτούν το νερό της ζωής θα παραμείνουν για πάντα πτώματα, παιχνιδάκια του σατανά και γη της κόλασης.
Πώς λοιπόν θα μπορέσουν να δουν το Θεό, εάν απλώς προσπαθείς να παραμείνεις προσκολλημένος στο παρελθόν, εάν απλώς προσπαθείς να διατηρήσεις τα πράγματα ως έχουν παραμένοντας ακίνητος και δεν προσπαθείς να αλλάξεις την τάξη των πραγμάτων και να απορρίψεις την ιστορία, μήπως τότε δεν θα είσαι πάντα ενάντια στο Θεό? Τα στάδια του έργου του Θεού είναι τεράστια και πανίσχυρα, σαν φουσκωμένα κύματα και βροντεροί κεραυνοί. Και εσύ παρόλα αυτά κάθεσαι και περιμένεις παθητικά την καταστροφή, προσκολλημένος στον παραλογισμό σου και δεν κάνεις τίποτα. Με αυτόν τον τρόπο, πώς είναι δυνατόν να θεωρηθείς σαν ένας που ακολουθεί τα βήματα του αμνού? Πώς μπορείς να τεκμηριώσεις ότι ο Θεός στον οποίο είσαι προσκολλημένος είναι ένας Θεός πάντα νέος και ποτέ παλιός? Και πώς μπορούν οι λέξεις από τα κυτρινισμένα σου βιβλία να σε περάσουν στη νέα εποχή? Πώς μπορούν να σε οδηγήσουν στην αναζήτηση των σταδίων του έργου του Θεού και πώς μπορούν να σε οδηγήσουν στον Παράδεισο? Αυτό που κρατάς στα χέρια σου είναι οι λέξεις που παρέχουν μόνο παροδική παρηγοριά και όχι τις αλήθειες που μπορούν να δώσουν τη ζωή. Τα γραπτά που διάβασες σου εμπλουτίζουν μόνο τη γλώσσα. Και δεν είναι λόγια σοφίας που θα σε βοηθήσουν να γνωρίσεις την ανθρώπινη ζωή, πόσο μάλλον τους δρόμους που μπορούν να σε οδηγήσουν στην τελείωση. Αυτή η αντίφαση δεν νομίζεις ότι είναι λόγος για περίσκεψη? Μήπως δεν σου επιτρέπει την κατανόηση του μυστηρίου που εμπεριέχεται? Έχεις την ικανότητα να οδηγήσεις μόνος σου τον εαυτό σου να συναντήσει το Θεό στον Παράδεισο? Χωρίς την έλευση του Θεού, μπορείς να πας μόνος σου στον Παράδεισο και να απολαύσεις την οικογενειακή ευτυχία μαζί με το Θεό? Εξακολουθείς ακόμα να ονειρεύεσαι? Σου προτείνω λοιπόν να πάψεις να ονειρεύεσαι και να δεις ποιος είναι αυτός που εργάζεται τώρα, ποιος είναι αυτός που επιτελεί το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου κατά τη διάρκεια των εσχάτων ημερών. Εάν δεν το κάνεις, δεν θα βρεις ποτέ την αλήθεια και δεν θα κερδίσεις ποτέ τη ζωή. Αμήν. 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 Αυτοί που επιθυμούν να κερδίσουν τη ζωή χωρίς να στηρίζονται στην αλήθεια του Χριστού είναι οι πιο γελοί άνθρωποι στη γη. Και εκείνοι που δεν αποδέχονται την οδό της ζωής που δείχνει ο Χριστός είναι χαμένοι σε μία φαντασία. Και έτσι λέω ότι οι άνθρωποι που δεν αποδέχονται το Χριστό των εσχάτων ημερών θα είναι για πάντα περιφρονημένοι από το Θεό. Ο Χριστός είναι το εισιτήριο του ανθρώπου για τη βασιλεία κατά τη διάρκεια των εσχάτων ημερών και κανείς δεν μπορεί να τον παρακάμψει. Κανείς δεν μπορεί να τελειωθεί από το Θεό παρά μόνο μέσω του Χριστού. Εφόσον πιστεύεις στο Θεό, πρέπει να αποδεχθείς τα λόγια Του και να υπακούσεις την οδό Του. Δεν πρέπει να σκεφτείς ότι μπορεί να κερδίσεις την ευλογία χωρίς να λάβεις την αλήθεια ή να αποδεχτείς την παροχή της ζωής. Ο Χριστός έρχεται τις έσχατες ημέρες ώστε όλοι εκείνοι που τον πιστεύουν αληθινά να λάβουν ζωή. Το έργο του έχει σκοπό να κλείσει η παλιά εποχή και να μπούμε σε μια νέα. Και είναι το μονοπάτι που πρέπει να διαβούν όλοι εκείνοι που θα μπουν στη νέα εποχή. Εάν δεν είσαι ικανός να τον αναγνωρίσεις και ανταυτού τον καταδικάζεις, τον βλασφημείς, ή ακόμα τον καταδιώκεις, τότε είναι σίγουρο ότι θα καίγεσαι στην αιωνιότητα και δεν θα εισέλθεις ποτέ στη Βασιλεία του Θεού. Αμήν. 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 Ο παντοδύναμος Θεός μας εξήγησε πολύ καθαρά το δρόμο για να αποκτήσουμε την αλήθεια και την αιώνια ζωή. Μας είπε αναλυτικά ποιο θα είναι το αποτέλεσμα για μας. Αν προσκοληθούμε στη Βίβλο και δεν δεχτούμε το Χριστό των εσχάτων ημερών. Ναι, ναι. Πόσο αδαείς θα ήμασταν αν δεν δεχόμασταν τον παντοδύναμο Θεό. Ναι. 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 Αφού ακούσαμε τη φωνή του Θεού, δεν μπορούμε πια να μένουμε προσκολλημένοι στη Βίβλο. Αμήν. Πρέπει να δεχτούμε και να υπακούμε το λόγο και το έργο του Θεού των εσχάτων ημερών. Αμήν. Ναι. Τώρα καταλαβαίνω τι εννοεί η Βίβλος με το «Ως της πιστεύεις τον Υιόν έχει ζωήν αιώνιον». Ευχαριστούμε τον Θεό. «Ως της πιστεύεις τον Υιόν» σημαίνει επίσης πιστεύω στη δεύτερη έλευση του Κυρίου Ιησού. Αμήν. Αποδέχομαι όλες τις αλήθειες του Χριστού των εσχάτων ημερών. Μόνο έτσι θα κερδίσουμε την οδό της αιώνιας Αμήν. Ζωής. Ευχαριστούμε τον παντοδύναμο Θεό. Ναι, ναι, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο παντοδύναμος Θεός εξέφρασε αλήθειες
που θα εξαγνίσουν και θα σώσουν την ανθρωπότητα κατά τις έσχατες ημέρες. Αμήν. Αυτά τα λόγια είναι άφθονα, περιεκτικά και δίνουν όλη την τροφή που χρειαζόμαστε. Ανοίγουν τα μάτια μας και μας δίνουν τη γνώση. Αμήν. 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 Μας αφήνουν να δούμε ότι ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Αμήν. Αμήν. Ο Χριστός είναι η οδός της αιώνιας ζωής. Αμήν. 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 Ο λόγος που εκφράζει ο Θεός στην εποχή της Βασιλείας υπερβαίνει οτιδήποτε έχει υποθεί στην εποχή του νόμου και στην εποχή της χάριτος. Ιδίως όπως τις ομιλίες του Θεού προς το σύμπαν, στο λόγος ενσαρκώνεται. Ο Θεός καθιστά εαυτόν για πρώτη φορά γνωστό. Αμήν. Είναι επίσης η πρώτη φορά που ακούει η ανθρωπότητα να μιλάει ο Δημιουργός σε όλους τους ανθρώπους. Αμήν. Αμήν. Αυτό έστειλε κύματα σε ολόκληρο το σύμπαν και άνοιξε τα μάτια του ανθρώπου. Αυτό είναι το έργο της κρίσης ενώπιον του μεγάλου λευκού θρόνου των εσχάτων ημερών. Αμήν. Η εποχή της Βασιλείας είναι όταν ο Θεός επιτελεί το έργο της κρίσης και η δίκαιη διάθεση του Θεού γίνεται έκδηλη σε όλη την ανθρωπότητα. Αμήν. 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 Έτσι, στην εποχή της Βασιλείας, ο Θεός εκφράζει το λόγο του, κρίνει, εξαγνίζει και τελειοποιεί τον άνθρωπο. Θα στείλει καταστροφές, οι κακοί θα τιμωρηθούν, οι καλοί θα ανταμυφθούν. Θα δούμε τη δικαιοσύνη, τη μεγαλοσύνη και την οργή του Θεού. Αμήν. Αμήν. Οι αλήθειες από τον παντοδύναμο Θεό έχουν στόχο να εξαγνίσουν, να σώσουν και να τελειοποιήσουν τον άνθρωπο. Και είναι η οδός της αιώνιας ζωής κατά τις έσχατες ημέρες. Αμήν. Αμήν. Αυτές οι αλήθειες είναι το νερό της ζωής που αναβλύζει από το θρόνο. Αμήν. Αμήν. Είναι υπέροχο. Έτσι λοιπόν, για να επιτύχουμε την οδό της αιώνιας ζωής και της αρπαγής στη Βασιλεία των Ουρανών, πρέπει να δεχτούμε το έργο της κρίσης του παντοδύναμου Θεού, του Χριστού των εσχάτων ημερών. Αμήν. Καθώς βέβαια και την κρίση και την επίπληξη των λόγων του. Αμήν. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κερδίσουμε το έργο του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Να γνωρίσουμε και να κερδίσουμε την αλήθεια και μετά να εξαγνιστούμε και να σωθούμε. Αμήν. Αμήν. Μόνο όσοι υποβληθούν στην κρίση των εσχάτων ημερών δικαιούνται να εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν. Αμήν. Αυτό είναι απολύτως γεγονός. Αμήν. Επομένως, εάν συνεχίσουμε να διατηρούμε τις θρησκευτικές μας αντιλήψεις, στο τέλος θα υποστούμε απώλεια. Σωστά. Οι σοφές παρθένες επικεντρώνονται στην αλήθεια και ακούνε το Θεό. Και οι μωρές παρθένες κρατάνε τις λέξεις της βίβλου και τις δικές τους φαντασιώσεις. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ακούνε τη φωνή του Θεού. Δεν αναζητούν την αλήθεια. Όμως μια μέρα θα πέσουν σε καταστροφή και θα υποφέρουν. Δεν θα μπορέσουν να ξεφύγουν. Ναι. Εκείνοι που δεν δέχονται τον παντοδύναμο Θεό θα πέσουν σε καταστροφές και θα υποφέρουν. Ο Θεός το όρισε αυτό. Δεν μπορεί να αλλάξει. Αμήν. Αμήν. Όσοι καταδικάζουν το έργο του παντοδύναμου Θεού των εσχάτων ημερών έχουν αποκαλυφθεί από το Θεό ως η αντίχριστη των εσχάτων ημερών. Θα τιμωρηθούν για όλη την αιωνιότητα και έχασαν την ευκαιρία να συναντήσουν το Θεό. Αμήν. Αμήν. Είναι ξεκάθαρο. Το έργο του παντοδύναμου Θεού είναι να ταξινομήσει τον άνθρωπο ανάλογα με το ποιόν του και να φέρει την εποχή στο τέλος. Αμήν. Αμήν. Σήμερα μπορούμε να δεχτούμε το έργο του παντοδύναμου Θεού και έχουμε λάβει τη χάρη του και το έλεος του. Αμήν. Υψωθήκαμε από αυτόν. Αμήν. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τον παντοδύναμο Θεό. Αμήν. Δοξάζουμε τον Θεό. Δοξάζουμε τον παντοδύναμο Θεό. Είμαστε αληθινά ευλογημένοι. Αμήν. Ευχαριστώ τον Θεό για τη χάρη του. Πρόσφατα με τη βοήθεια της συναναστροφής εδώ, κατάλαβα την αλήθεια. Επίσης, για τα τρία στάδια του έργου του Θεού, για τη σωτηρία, την ουσία του Θεού και φυσικά για την πηγή της αλήθειας και της ζωής, καθώς επίσης για την οδό της αιώνιας ζωής, και όλα αυτά τα καταλαβαίνω επιτέλους. Αμήν. Αμήν. Οι αλήθειες του παντοδύναμου Θεού είναι άφθονες για μας. Είναι πλήρης τροφή από τον Θεό. Αμήν. Αμήν. Γνωρίζω ότι ανεξάρτητα από τις δυσκολίες και τις ερωτήσεις που έχουμε, μπορούμε πάντα να βρούμε την απάντηση και τη λύση στον λόγο του παντοδύναμου Θεού. Όσο περισσότερο διαβάζω αυτά τα λόγια, τόσο περισσότερο βεβαιώνομαι ότι ο παντοδύναμος Θεός είναι η ενσάρκωση του πνεύματος της αλήθειας. Αμήν. Μας οδηγεί να κατανοήσουμε την αλήθεια με πρακτικό τρόπο. Αμήν. Και φροντίζει για κάθε μας ανάγκη. Αμήν. Ο
παντοδύναμος Θεός είναι η επιστροφή του Κυρίου Ιησού. Αμήν. Και έρχεται φέρνοντας την οδό της αιώνιας ζωής. Αμήν. Ευχαριστούμε τον παντοδύναμο Θεό. Δοξάζουμε τον Θεό. Υμνούμε τον Θεό. Έμαθα τόσα πολλά από το λόγο του παντοδύναμου Θεού μόνο τις τελευταίες ημέρες. Θα μπορούσατε να πείτε ότι έμαθα περισσότερα τώρα από ότι μέσα σε δεκαετίες πίστης. Ο παντοδύναμος Θεός άνοιξε την πόρτα σε κάθε αλήθεια και μυστήριο. Ναι. Και διασαφήνισε το σχέδιο διαχείρισης, το μυστήριο της ενσάρκωσης και την αληθινή ιστορία της βίβλου, για να μπορέσουμε τελικά να την καταλάβουμε. Ο λόγος του παντοδύναμου Θεού έλυσε τόσα πολλά θέματα που είχαμε την πίστη. Μου έδειξε να μην είμαι τυφλός. Να μην λατρεύω τυφλά τη βίβλο. Μου έμαθε ότι η βίβλος δεν έχει την αιώνια ζωή. Μόνο ο Χριστός είναι η ζωή, η αλήθεια και η οδός. Αμήν. Μόνο ο Χριστός των εσχάτων ημερών μπορεί να δώσει την οδό της αιώνιας ζωής. Και μόνο αν πιστέψουμε στον παντοδύναμο Θεό μπορούμε να κερδίσουμε αυτή την αλήθεια και τη ζωή. Αμήν. Και τώρα αισθάνομαι πολύ έντονα ότι μόνο η πίστη στον ενσαρκωμένο Θεό και το βίωμα του λόγου και του έργου του χαρακτηρίζεται ως αληθινή πίστη στο Θεό. Μας επιτρέπει να γνωρίζουμε την αλήθεια πραγματικά, να τον κατανοήσουμε και να τον υπακούσουμε. Αμήν. Αμήν. Με αυτόν τον τρόπο θα λάβουμε την έγκριση του Θεού. Αμήν. 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 Αμήν.